Την ιερή και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας θα υποδεχθεί αύριο για δεύτερη χρονιά κλήρος και λαός στις 7 το απόγευμα στην Οδό Ψαρών μπροστά από το δικαστικό μέγαρο. Θα ακολουθήσει λιτάνευση προς τον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο νησάκι, όπου θα τελεστεί δοξολογία και ιερή παράκληση υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου Χρυσοστόμου. Η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνημα για 8 ημέρες. Για δεύτερη φορά η ενορία μας, μετά από ένα χρόνο, θα υποδεχτεί την εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου για 8 ημέρο προσκύνημα. Η αρχή έγινε πέρυσι, όπου κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ήρθε η Παναγία Βουλκανιώτισσα εδώ στην Αγία Κατερίνη, αλλά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Φέτος και πάλι, μετά από την ολόθυνη άδεια και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Χρυσοστόμου, αλλά και την αγαθή έγκριση του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, η Παναγία Βουλκανιώτισσα έρχεται πάλι στην Αγία Κατερίνη. Για 8 μέρες, όπως προείπα, όπου καθημερινά θα τελούνται θεία λειτουργία, ο εσπερινός, παρακλήσεις στην Παναγία μας, θα τελεστούν κατά τη διάρκεια του 8 ημέρου προσκυνήματος 2 ιερές αγρυπνίες κατά την αγιορητική τάξη. Η μία θα γίνει την Παρασκευή 27 προς 28 Μαΐου και η δεύτερη θα γίνει 31 Μαΐου προς ξημερώνοντας 1η Ιουνίου, όπου θα γίνει και η αναχώρηση της Παναγίας. Είναι μια ιδιαίτερη ευλογία, γιατί είναι και ιδιαίτερες οι καταστάσεις εδώ στην ενορία της Αγίας Εκατερίνης. Πολλές φορές το τονίζω, πολλές φορές προβάλλω το έργο αυτό το μεγάλο το οποίο γίνεται εδώ, η ανέγερση του ναού της Αγίας Εκατερίνης, του νέου ναού της Αγίας Εκατερίνης. Και η συμπάθεια αλλά και η βοήθεια του κόσμου είναι μεγάλη σε αυτό το έργο που έχουμε αναλάβει. Και επειδή άμεσα προγραμματίζουμε να ξανααρχίσουν οι εργασίες της ανέγερσης του νέου ναού, διότι είναι πλέον των 7 ετών σταματημένες οι εργασίες, φέτος με τη βοήθεια του Θεού θα ξεκινήσουμε και σιγά σιγά ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσουμε ανάλογα με τη δύναμη που έχουμε. Αλλά όλα αυτά τα μεγάλα έργα είναι ένα ιερό έργο, μάλλον. Ένα ιερό έργο το οποίο δεν οφείλεται, ούτε περιμένουμε να ολοκληρωθεί μόνο με την δύναμη τη δικιά μας, αλλά κυρίως με τη βοήθεια του Θεού και με την βοήθεια της Αγίας Εκατερίνης. Παναγία Βουλκανιώτισσα είναι μία εικόνα από τις πολλές περίπιστες και θαυματουργές εικόνες που έχει η Μητρόπολη μας, η οποία απολαμβάνει έναν ιδιαίτερο σεβασμό και μία ιδιαίτερη, θα μπορούσα να πω, εντός εισαγωγικών, λατρεία και ευλάβεια από τον μεσσηνιακό κόσμο, αλλά και γενικά από όλο τον ορθόδοξο κόσμο της πατρίδας μας, διότι η Παναγία δεν βρίσκεται σε συνεχή προσκύνηση. Μόνο 2 φορές το χρόνο μπορεί κανείς να την προσκυνήσει, κατά τη διάρκεια του 15 Αυγούστου και κατά τη διάρκεια του 8 ημέρου προσκυνήματος στην πόλη της Μεσσίνης κάθε Σεπτέμβρη. Και έτσι είναι σημαντικό το γεγονός ότι η εικόνα, εκτός από τη Μονή Βουλκάνου και από τη Μεσσίνη, βγήκε πέρυσι για πρώτη φορά και ήρθε στην Καλαμάτα και φέτος για δεύτερη φορά ξαναέρχεται στην Καλαμάτα. Καλούμε όλους τους Μεσσίνιους, τους ευσεβείς χριστιανούς μας, οι οποίοι αγαπούν την Ιερά Μονή Βουλκάνου και ευλαβούνται ιδιαίτερα και σέβονται την εικόνα της Παναγίας μας, να έλθουν εδώ να αναποθέσουν τις αιτήσεις τους, τις προσευχές τους για προστασία και βοήθεια από την Παναγία την Βουλκανιώτισσα. Σας ευχαριστώ και εσάς, το κανάλι σας, που κάθε φορά προβάλλετε και γνωστοποιείτε το έργο που γίνεται εδώ στην Αγία Κατερίνη, διότι έτσι πρέπει να γίνει και έχουμε ανάγκη κυρίως την ηθική στήριξη των χριστιανών μας, αλλά και την υλική στήριξη όλων, προκειμένου κάποια μέρα να δούμε έτοιμο το ναό της Αγίας Εκατερίνης. Την Τετάρτη ώρα 7 θα γίνει η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος
στην Οδό Ψαρών, μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο. Από εκεί θα ξεκινήσει η λιτανία, η οποία θα κατευθυνθεί από την Οδό Σόλωνος στην Οδό Θεμιστοκλέους και στη συνέχεια στην Οδό Αριστίδου, όπου θα φτάσουμε εδώ στο ναό. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος, να γίνει με μεγαλοπρέπεια, να γίνει με λαμπρότητα, αλλά και ευλάβεια. Όταν θα φτάσουμε εδώ στο ναό, θα τελεστεί δοξολογία και στη συνέχεια η παράκληση της Παναγίας μας και καθημερινά, όπως προείπα, θα τελούνται εδώ η Θεία Λειτουργία καθημερινά, θα τελείται το απόγευμα εσπερινός, η Ιερά Παράκληση, κατά το πρόγραμμα το οποίο έχουμε γνωστοποιήσει.